κύριε Μητσοτάκη. Πάρα πολύ ωραίο το hall σας κι ας μην ήταν με το original. Αλλά αυτή τη φορά θέλω να είμαι η φωνή για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους νέους που πραγματικά αναρωτιόμαστε πώς θα τα καταφέρουμε αύριο. Αρχικά σε ευχαριστώ για την ωραία ερώτησή σου και ας μην έκανα το hall το original. Η ερώτησή σου λοιπόν είναι πώς θα στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αντέξετε κι εσείς με τη σειρά σας υψηλότερους μισθούς. Η μείωση του ΦΠΑ που ανέφερες μοιάζει σαν μια λύση. Αλλά μιας και πίνεις καφέ στο βίντεο, να θυμίσω ότι από το 2020 κάναμε μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και στον καφέ από το 24% στο 13% και αυτό όπως ξέρεις, στήρισε πολύ τις επιχειρήσεις της εστίασης και γι' αυτό και το διατηρούμε. Όμως τα στοιχεία της Ελστάτ έδειξαν ότι δυστυχώς τελικά αυτή η μείωση δεν πέρασε καθόλου στον καταναλωτή. Γι' αυτό και είμαστε πολύ διστακτικοί να μειώσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα καύσιμα, διότι θα χάσουμε σημαντικά έσοδα χωρίς να πέσουν απαραίτητα οι τιμές. Τα μέτρα που λαμβάνουμε πρέπει να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό και πήραμε μέτρα. Και θα πάρουμε και άλλα πολλά, τα οποία μειώνουν τα κόστη των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την παραγωγικότητά του. Θα αναφέρω κάποια ενδεικτικά που έχει. Μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων από το 28% στο 22%. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4,4 μονάδες σε μόνιμη βάση. Μείωση προκαταβολής φόρου από το 100% στο 55% ή το 80% για ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες αντίστοιχα. Απαλλαγή από το τέλος επιδιδεύματος, η μείωση 40% των ασφαλιστικών εισφορών για τις μικρές επιχειρήσεις που μετατρέπουν τους part-time εργαζόμενους σε full-time. Αύξηση της απαλλαγής φόρου στο 100% για όσες επιχειρήσεις επενδύουν σε καινοτομία. Πρόσθεσε σε όλα αυτά τα μέτρα ύψους σχεδόν 58 δισεκατομμυρίων ευρώ που πήραμε για να σταθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όρθιες στα πόδια τους μέσα στον COVID και την ενεργειακή κρίση. Φυσικά, αν έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε, στοχεύουμε και στη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, την περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών και σε πολλά ακόμα. Γνωρίζουμε καλά ότι οι καλοί μισθοί γίνονται από ισχυρές επιχειρήσεις. Σε αυτή την προσπάθεια αύξηση των πιστών θα πάμε όλοι μαζί μπροστά, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω. Η Ελλάδα που επιχειρεί, η Ελλάδα που δημιουργεί, εσείς είστε το μέλλον. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Σε ευχαριστώ και πάλι για την ερώτησή σου και χρωστάω ένα χολ με ολόσωμη φόρμα αυτή τη φορά.